για τον Άγιο Νικόλο σήμερα είναι και η γιορτή της πόλης, που δυστυχώς μας βρίσκει φέτος σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, ίσως τη δυσκολότερη στιγμή από τότε που δημιουργήθηκε το νοσοκομείο. Όχι ότι τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Μανουσάκη, ήταν εύκολα σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία και με αυτή την περίφημη αναθεώρηση του χάρτη της υγείας, έτσι όπως είχε εκπονηθεί από Ακαδημαϊκό Ίδρυμα της Αθήνας, που ποτέ δεν είχε πατήσει στο Λοσίθιο και είχε ανατεθεί πριν από πάρα πολλά χρόνια. Αλλά καλά το λέτε και το διευκρινίζετε, ίσως να είναι μια από τις δυσκολότερες χρονιές. Και μάλιστα στη χθεσινή ημέρα εκδώσατε μια ανακοίνωση κάλεσμα για τη συγκέντρωση της 5ης 14 12 για το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Είναι μόνο για τον Άγιο Νικόλαο ή πάτε όλοι μαζί από κοινού, δηλαδή όλες οι περιοχές όπως η Ιερά Πέτρα ή η Σιτία σε αυτή την κινητοποίηση? Για να κοινώσει εκδόθηκε από την Ανοιχτή Επιτροπή Αγώνα, που αποτελείται από φορείς της περιοχής. Έχει συγκροτηθεί, έχει αρκετά μεγάλη συμμετοχή, έχουν δείξει όλοι οι φορείς της περιοχής και οι πολίτες μεγάλο ενδιαφέρον. Η συγκέντρωση που θα γίνει στις 14 Δεκεμβρίου θα γίνει για το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, για τη Δημόσια Δωρεάν Υγεία για το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Αυτό που έχει συζητηθεί στην Επιτροπή είναι ότι αφού γίνει η συγκέντρωση στις 14 Δεκεμβρίου, θέλουμε να φανεί η στήριξη και η αγωνία που έχει ο κόσμος του Μαραμπέλου για το νοσοκομείο. Αφού γίνει αυτή η συγκέντρωση και ελπίζουμε να πάει καλά, στη συνέχεια θα γίνει η συζήτηση με τις αντίστοιχες επιτροπές αγώνα που έχουν δημιουργηθεί και στις άλλες πόλεις του νομού, για να γίνει μια παλασιό κινητοποίηση στα πρότυπα αυτής που είχε γίνει πριν 10 χρόνια στο Σελινάρι, όπου από όλες τις πόλεις του νομού είχε γίνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την κατάσταση και για την υγεία και για την εκπαίδευση στο νομό Λασιθίου. Και μαζί και μεμονωμένα λοιπόν, συνεχές αυτό το βουβάρδισμα, θα λέγε κάποιος, η κινητοποίησή σας, έτσι ώστε να μην ξεχνούν εκείνοι οι οποίοι κάθονται σε καρέκλες ότι υπάρχουν θέματα για τα οποία αγωνίζεστε και κυρίως για την υγεία στη δική σας την περιφερειακή ενότητα. Το βοβάρδισμα είναι ανάποδο από τους άλλους, είναι την κυβέρνηση το βοβάρδισμα. Εμείς κάνουμε το λέμε και έτσι, αλλά δυστυχώς η κυβέρνηση μας βοβαρδίζει με αποφάσεις και με ενέργειες που διαλύουν τα νοσοκομεία. Δηλαδή χθες βγήκε μια προκήρυξη. Θα πει κανείς, α, ωραία, βγαίνει η προκήρυξη για ιατρικές θέσεις. Τι πιο καλό, θα έπρεπε να όλοι να χαρούμε, έτσι. Σαφέστατα. Δυστυχώς, αυτή η προκήρυξη που βγήκε χθες είναι το πιστοποιητικό θανάτου στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Γιατί δίνει τη δυνατότητα, όχι να έρθουν νέοι γιατροί στα νοσοκομεία του νομού, αλλά βάζοντας, προκηρύσσοντας σε βαθμό διευθυντή τις θέσεις σε Ιερά Πέτρα και Σιτία, δίνει τη δυνατότητα να γίνει ανακύκλωση γιατρών των αναισθησιολόγων από το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου να πάνε στη Σιτία και στην Ιερά Πέτρα όπως επιθυμούν, και σε αυτή την περίπτωση θα μείνει μένει το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου χωρίς κανέναν αναισθησιολόγο. Είναι κάτι τραγικό. Ήδη έχουν σταματήσει, κυρία Δευγεράκη, τα τακτικά χειρουργία στο νοσοκομείο μας. Δεν προγραμματίζονται. Είμαστε σε κατάσταση όπως ήταν το Βενιζέλιο πριν 2 μήνες. Αυτή τη στιγμή, αν κάποιος χρειάζεται χειρουργική επέμβαση, και δεν προγραμματίζεται και δεν μπορεί να γίνει. Τα μόνα χειρουργία που εκτελούνται είναι τα έκτακτα και οι νεοπλασίες, οι καρκίνοι. Από εκεί και πέρα, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο δεν εφημέριδε καν αναισθησιολόγος, γιατί υπήρχαν κάποιες ασθένειες, κάποιοι γιατροί, δεν υπήρχε κάποιος άλλος να τους καλύψει. Και δεν εφημέριδε την Κυριακή και ούτε ακτινολόγος. Έτσι, περιστατικό που ενδεχομένως να χρειαζόταν χειρουργική επέμβαση, χειρουργικό περιστατικό, διακομίστηκε από το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου στο νοσοκομείο Σιτίας. Είναι μια κατάσταση χωρίς καμιά αφιβολία ότι από εδώ και πέρα τα πράγματα πάνε πολύ δύσκολα. Το νοσοκομείο κινδυνεύει με κλείσιμο. Αυτό λέμε και στην Λαϊκή Επιτροπή Αγώνα στην Αφίσα, ότι
πλήρωνε το νοσοκομείο, θα το επιτρέψουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν το νοσοκομείο γίνει μείνει χωρίς κανέναν νοσολόγο, που όπως φαίνεται προς τα εκεί οδηγούμαστε, τι νοσοκομείο θα είναι μετά? Τώρα τι να σας πω. Ότι ξέρω, δεν ξέρω. Κύριε Διαρή, εμείς αυτό που λέμε, δεν λέμε μόνο για το νοσοκομείο Γιουγκολάου, ούτε τα αιτήματα του καλέσματος που στείλαμε είναι ειδικά για το νοσοκομείο. Αυτή η κατάσταση, τη στιγμή η κατάσταση για να ανατραπεί και να έχουν ελπίδα τα περιφερειακά νοσοκομεία, πρέπει η κυβέρνηση να πάρει αποφάσεις στο θέμα το μισθολογικό και το εργασιακό στο ΕΣΥ. Με αυτούς τους μισθούς που δίνονται και με αυτές τις συνθήκες εργασίας, και οι γιατροί που είναι μέσα στο σύστημα παρετούνται και νέοι γιατροί δεν κάνουν αιτήσεις για τις προκηρύξεις. Και γι' αυτό οι προκηρύξεις για κάποια νοσοκομεία ζητάνε εκ του πονηρού προκηρύξεις σε βαθμό διευθυντή, γιατί ξέρουν ότι απ' έξω δεν θα έρθουν και η θέση διευθυντή είναι η μόνη στην οποία μπορεί να βάλει αίτηση κάποιος είναι εργαζόμενος σε άλλο νοσοκομείο. Το βαθμό του ευημερητή Β και του ευημερητή Α δεν μπορούν να είναι εργαζόμενοι να κάνουν αιτήσεις. Γι' αυτό λοιπόν ζητούν σε βαθμό διευθυντή για να πάρουν γιατρούς που ήδη εργάζονται σε άλλο νοσοκομεία. Δηλαδή ο θάνατος στη ζωή μου. Ανακύκλωση, νέοι γιατροί στο σύστημα δεν παίρνουν δυστυχώς. Ελάχιστοι είναι αυτοί που νέοι γιατροί οι οποίοι κάνουν αιτήσεις στις προκηρύξεις των θέσεων. Την προηγούμενη προκήρυξη 15 θέσεις βγήκαν στο νομολαστήριο, τώρα βγαίνουν 18 χθες. Τον Απρίλιο είχαν βγει 15. Από τις 15 θέσεις είναι ζήτημα αν θα καλυφθούν οι 3. Όλες οι υπόλοιπες βγήκαν άγονες. Γιατί οι συνθήκες εργασίας και τα μισθολογικά είναι τέτοια που δεν έρχονται γιατί. Και όχι μόνο δεν έρχονται, φεύγουν κιόλας. Εμείς είχαμε τις προηγούμενες 2 εβδομάδες, χθες επισημοποιήθηκε, την παραίτηση της διευθύντριας του Αναισθησιολογικού Τμήματος της κ. Παπαντονάκη. Οι αναισθησιολόγοι του νοσοκομείου μας που λένε όλοι μα γιατί θέλουν να φεύγουν, γιατί φέτος έχουν μείνει 2 φορές απλήρωτοι τις εφημερίες. Μία φορά τον Απρίλιο τους χρωστάγανε εφημερίες 10 μηνών, τις μισές εφημερίες 10 μηνών, δηλαδή όταν μετά από κινητοποιήσεις πληρώθηκαν το Μάιο, πήρε ο καθένας 7.000 ευρώ, δηλαδή τους χρωστάγανε 7.000 ευρώ για 10 μήνες, και μετά, ενώ έγινε αυτό, επαναλήφθηκε δεύτερη φορά και τους χρωστάγανε τον Νοέμβριο τις εφημερίες από τον Απρίλιο και μετά, τις μισές εφημερίες. Με τέτοιες συνθήκες απληρωσιάς, με τέτοιες συνθήκες να υπάρχει υπερφορολόγηση των εφημεριών και να μπαίνουν στην κλίμακα, καταλαβαίνουμε ότι οι γιατροί δεν μπορούν να μείνουν μέσα στην τέτοια κλίμακα. Και όποιος έχει τη δυνατότητα να φύγει, φεύγει. Είναι θέμα καθαρά κυβερνητικής πολιτικής. Να σας πω την αλήθεια, ολόκληρο βιβλίο γράφεται με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην καθημερινότητά σας μέσα σε αυτό το νοσοκομείο και δεν είναι μόνο το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Αλήθεια πιστεύετε ότι κάποτε τα πράγματα, κάποτε τα πράγματα θα καλυτερεύσουν? Τι να σας πω, όταν η κατάσταση φτάνει στο σημείο να απειλούνται ανθρώπινες ζωές, νομίζω ότι από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι αντοχές μπορεί να έχει η κυβέρνηση στο να επιμένει σε μια τέτοια πολιτική που συνέχεια βάζει σε κίνδυνο ανθρώπους. Όταν, εντάξει, εμείς θα θεωρούμε δεδομένο ότι στόχος της κυβερνητικής πολιτικής είναι να αναγκάζει τους ασθενείς να πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα, γιατί έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις στη χώρα μας από funds στον χώρο της ιδιωτικής υγείας και ενδεχομένως ο στόχος της κυβέρνησης, όχι ενδεχομένως σίγουρα ο στόχος της κυβέρνησης είναι αυτός. Αλλά εδώ μιλάμε σε άλλο επίπεδο πλέον. Δεν μιλάμε στο επίπεδο του να αναγκάζεται κάποιος επειδή δεν μπορεί να χειρουργηθεί στο δημόσιο να πάει στο δυτικό. Εδώ μιλάμε ότι όταν δεν εφημερεύει αναισθησιολόγος του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, οι άνθρωποι κινδυνεύουν να πεθάνουν ανά πάσα στιγμή. Μα είναι δυνατόν ένα νοσοκομείο να έχει εντατική, να έχει μονάδα τεχνητού νεφρού, να έχει αιμοδοσία, να έχει χειρουργικές ειδικότητες και να μην έχει κανένα νοσοκομείο? Πρώτα απ' όλα εμείς περιμένουμε ότι θα γίνει ένας μεγάλος ξεσηκωμός από όλη την περιοχή στις 14 Δεκεμβρίου και δεύτερον
Εντάξει, δεν μπορεί να περνάνε πάντα αυτά τα ψέματα και τα χαϊδέματα αυτιών που ακούμε από τους κυβερνητικούς παράγοντες. Κάτσε και λίγο, ήρθε στο Βενιζέλιο, πήγε στη Σιτή ο Χρυσοχοΐδης, τάζει το ένα, τάζει το άλλο, τάζει το παράδο και στην ουσία και στην ταπακέρα του προβλήματος που είναι οι μυθοί οι εργασιακές συνθήκες θα μην παίρνει. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί να συνεχιστεί αυτό και να κάνει περατζάδες και πασαρέλες ο υπουργός στα νοσοκομεία ανενόκλητος, λες και όλα είναι ωραία και καλά.